Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες. Είμαι ο Γιάννης Στομαδάκης. Παρακολουθείτε τη δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας και σήμερα έχουμε στο στούντιο μαζί μας τη Χρύσα Τριανταφύλου. Είναι φιλόλογος ειδικής αγωγής. Καλησπέρα σας, κύριε Τριανταφύλου. Καλησπέρα, κύριε Στομαδάκη. Είστε φιλόλογος ειδικής αγωγής στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ορεστιάδας. Ναι. Ένα σχολείο που ιδρύθηκε πρόσφατα. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί φέτος για πρώτη χρονιά. Λειτουργεί η πρώτη γυμνασίου και απαρτίζεται από 8 παιδιά. Το γυμνάσιο έχει 4 τάξεις και μπορεί κάποιο παιδάκι να συνεχίσει και στο Λύκειο που είναι άλλες 4 τάξεις. Το οποίο θα ιδρυθεί στα επόμενα χρόνια. Ναι. Θα λειτουργήσει μάλλον. Θα λειτουργήσει, ναι. Σαν δομή έχει ιδρυθεί, απλά προς το παρόν λειτουργεί η πρώτη γυμνασίου και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει. Για να μας πείτε λίγο για τα σχολεία ειδικής αγωγής, για να το καταλάβει και κάποιος που δεν το γνωρίζει. Υπάρχει το ειδικό νηπιαγωγείο. Ναι, το ειδικό δημοτικό. Και μετά είναι το ειδικό γυμνάσιο, το γνωστό ως ΕΕΚ που υπήρχε μέχρι τώρα στην Ορεστιάδα. Και μετά είναι το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο που ιδρύθηκε φέτος. Αυτά είναι σαν δομές εκπαίδευσης που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι προωθήθηκε φέτος με μεγάλη δράση του Δήμου και του Συλλόγου Γονών και Κηδεμόνων. Η καινούργια δομή που λειτουργεί φέτος. Για να μπορέσει κάποιος να φοιτήσει τώρα στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο, θα πρέπει να είναι απόφοιτος δημοτικού γενικής εκπαίδευσης ή δημοτικού ειδικής αγωγής, αλλά είναι απαραίτητο να έχει αξιολογηθεί από το ΚΕΔΗ, την υπηρεσία που υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη, και είναι και αξιολογεί τα παιδιά για το αν είναι ικανά να φοιτήσουν στην συγκεκριμένη δομή. Από του χρόνου θα λειτουργήσουν και εργαστήρια. Μάλιστα, ο Δήμος έχει εγκρίνει τη δαπάνη για 4 ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, τομέας εφαρμοσμένων τεχνών, τομέας γεωπονίας, περιβάλλοντος και τροφίμων και ο τέταρτος τομέας είναι... Θα τον θυμηθούμε συνέχεια. Απλώς θέλω να σας δώσω κάτι. Είπατε ότι μπορεί στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο να φοιτήσει κάποιο παιδί που έχει τελειώσει ή το ειδικό δημοτικό ή κάποιο άλλο δημοτικό από το δημοτικό γενικής εκπαίδευσης. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιο παιδί που θα φτάσει στην ηλικία των 12 να κριθεί ότι θα πρέπει να πάει σε κάποιο ειδικό γυμνάσιο. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που δυστυχώς οι γονείς δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν είναι ενημερωμένοι οι γονείς ή αρνούνται να καταλάβουν το παιδί τους, να κατανοήσουν το παιδί τους, να δεχτούν ότι το παιδί τους πρέπει να πάει σε ένα ειδικό σχολείο. Το οποίο δεν είναι μειωτικό σε καμία περίπτωση. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι. Απλά θεωρώ ότι συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή δεν υπάρχει και η κατάλληλη ενημέρωση. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτή η άρνηση, γιατί στην ελληνική κοινωνία είμαστε... Είμαστε σε μια κοινωνία ελληνική όμως που είναι ειδική ελληνική κοινωνία, γιατί τόσα χρόνια θυμάμαι χαρακτηριστικά τα κατάλληλα κτίρια που φιλοξενούνταν τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία της Ορεστιάδας. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Φέτος το σχολείο, όχι, το σχολείο το συγκεκριμένο στεγάζεται στα ΣΔΕ, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Οι χώροι είναι άρτια εξοπλισμένοι. Δουλεύουμε... Ναι, τώρα... Δουλεύετε με τα προγράμματα βάσει των προγραμμάτων που... Δουλεύουμε με τα προγράμματα και υπάρχει και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Οπότε πραγματικά τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα που φοιτούν στο συγκεκριμένο χώρο. Και δεν μοιράζονται τους χώρους με κάποιο άλλο σχολείο. Δεν τους μοιράζονται, όχι, γιατί το ΣΔΕ λειτουργεί το απόγευμα. Ναι, που στο παρελθόν είχαμε και αυτά τα παραδείγματα. Θυμόμαστε όλοι στο ΕΕΚ, στην Ορεστιάδα. Απ' τη μία ήταν το σχολείο, απ' την άλλη ήταν η άλλη δομή. Η αλήθεια είναι δεν έχω εργαστεί στο ΕΕΚ, οπότε δεν έχω εικόνα. Από τα ρεπορτάζ, τόσα χρόνια λέγαμε για την ακαταλληλότητα των κτηρίων. Ένα παιδί που θα έρθει στο γυμνάσιο σας, καταρχήν το μεταφέρετε εσείς, το μεταφέρει το λεωφορείο. Από εκεί και πέρα, με τι ασχολείται, σε πώς ξεκινάει το πρόγραμμά του, ποιο είναι το ωράριο που... Το ωράριο είναι το ίδιο με τα γυμνάσια τυπικής εκπαίδευσης, έχουμε ακριβώς τα ίδια μαθήματα. Η μόνη διαφορά μας είναι ότι η ύλη είναι η μισή σε σχέση με το γυμνάσιο γενικής αγωγής. Γι' αυτό έχει και ένα χρόνο παραπάνω. Ναι, έχει ένα χρόνο παραπάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ιστορία μοιράζεται σε... Ναι, δηλαδή την ιστορία της πρώτης γυμνασίου από το τυπικό γυμνάσιο την ολοκληρώνουν στο συγκεκριμένο σχολείο στην πρώτη και στη δεύτερα γυμνασίου. Οπότε δεν υπάρχει το άγχος και η πίεση της ύλης.
Από την άλλη, το κάθε παιδί δουλεύεται ανάλογα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Καταρτίζεται δηλαδή ένα πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και ακολουθούμε τους ρυθμούς του κάθε παιδιού. Αυτή είναι η διαφορά και από τα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του σχολείου γενικής αγωγής. Υπάρχει ενδεχόμενο να χωριστεί το τμήμα, αν κάποιο παιδί χρειάζεται μια περισσότερη ή μεγαλύτερη βοήθεια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κάθε τμήμα μπορεί να έχει από 7 μέχρι 10 παιδιά είναι το ανώτερο και υπάρχει δυνατότητα ανάλογα με τις ανάγκες του, υπάρχει δυνατότητα βασικά εξατομικευμένης διδασκαλίας. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί χρειάζεται περισσότερες ώρες, μπορούν να του δοθούν κάποιες επιπλέον ώρες για να δουλευτεί σε αδυναμίες του. Ολοήμερο δεν είναι το σχολείο σας πάντως? Όχι, δεν είναι ολοήμερο. Ούτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Όχι. Άλλα σχολεία στην υπόλοιπη χώρα? Στα γυμνάσια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Επειδή είναι το ειδική σε ρώτησα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ενδιάμεση δομή ανάμεσα στο ΕΕΚ, το ειδικό γυμνάσιο και στο γυμνάσιο τυπικής ανάπτυξης. Οπότε δεν έχει μεγάλη διαφορά στην ουσία από το τυπικό γυμνάσιο και το πτυχίο, το απολυτήριο που παίρνει ένα παιδί είναι ισότιμο σε σχέση με το γυμνάσιο γενικής αγωγής, απλά είναι το πρόγραμμα κατάλληλο για τις ανάγκες των παιδιών. Μάλιστα. Με τα προβλήματα κίνησης υπάρχουν παιδιά που έχουν προβλήματα κίνησης και έρχονται στο γυμνάσιο σας, δηλαδή μετακίνησης? Προβλήματα εννοείται. Σε καροτσάκι αν είναι. Φέτος δεν έχουμε κάποιο παιδί που να είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, αλλά γενικότερα τα λεωφορεία εξυπηρετούν τα παιδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση, αυτό θέλω να πω. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και έχουμε και παιδιά από το Δημότυχο κιόλας που έρχονται. Παιδιά που έρχονται μόνο από το σχολείο υπάρχουν? Όχι, φέτος δεν υπάρχουν. Δεν νομίζω όμως ότι δεν μπορούν. Απλά εξυπηρετεί το δρομολόγιο του λεωφορείου και μπορούν να έρθουν. Κάποια δηλαδή μένουν και αρκετά κοντά στο σχολείο. Να σας ρωτήσω τώρα. Οι ηλικίες, μπορεί κάποιο παιδί να έρθει 15 χρόνια για να γράψει στην πρώτη γυμνασίου? Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με τις ηλικίες. Δηλαδή, γνωρίζω ότι υπάρχει μια ελαστικότητα στα σχολεία. Στο συγκεκριμένο σχολείο, το ανώτερο όριο που μπορεί να γραφτεί κανείς στην πρώτη γυμνασίου είναι η ηλικία των 16. Των 16. Απλά. Εάν κάποιος όμως για χύψη λόγους, σας ρωτάω γιατί έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν. Ναι. Καταρχήν, κάποια παιδιά ξεκινάνε αργά το δημοτικό. Ναι. Ή κάποια άλλα παιδιά αργούν να τελειώσουν το δημοτικό, ή κάποια άλλα παιδιά, ξέρω εγώ, ξεκινάνε, δεν πάνε καθόλου στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, εάν κάποιο παιδί ξαφνικά στα 14 βρεθεί εκτός σχολείου. Ναι. Και αποφασίσουν οι γονείς να το στείλουν ξανά σχολείο, αλλά είναι μεγαλύτερο των 16 ετών. Θα πάει σε κάποια άλλη δομή? Ναι, στη δικιά μας δομή είναι αυστηρό κριτήριο η ηλικία, όπως επίσης και να έχει αξιολογηθεί από το ΚΕΔΗ. Δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε παιδί. Πρέπει να το προτείνει το ΚΕΔΗ για να έρθει. Το ανώτατο όριο είναι το 16. Το ανώτατο όριο είναι το 16. Ναι. Και υπάρχει κάποιο όριο στο χρόνο φοίτησης, αποφοίτησης από το σχολείο σας? Προς το παρόν δεν έχει δοθεί κάποια οδηγία σχετικά με το πόσο χρονών μπορεί να είναι κάποιος για να αποφοιτήσει. Ναι, αν κάποιο παιδί κριθεί ότι πρέπει να ξανακάνει την πρώτη τάξη, μπορεί να την ξανακάνει αυτό? Ναι, μπορεί να την ξανακάνει, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Υπάρχουν κάποια εργαστήρια? Τα εργαστήρια είναι αυτά που σας είπα, ναι, ότι είναι, θα λειτουργήσουν τον χρόνο. Θα λειτουργήσουν, πώς θα γίνουν αυτά? Δηλαδή, έχετε ένα εργαστήριο, εντάξει, μας είπατε πληροφορικές, φανταζόμαστε θέλει. Υπάρχει και αίθουσα πληροφορικής. Ναι. Το εργαστήριο που είναι της γεωπονικής κατεύθυνσης, θα βρείτε κάποιο θερμοκήπιο ή θα γίνει στον προαύλιο? Δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Ακόμα δεν έχουν καθοριστεί. Απλά ορίστηκαν ποιοι θα είναι οι τομείς και βασικά είχε εγκριθεί η δαπάνη. Αλλά πιο συγκεκριμένα νομίζω ότι αυτό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη. Περισσότερες πληροφορίες δηλαδή προς το παρόν δεν υπάρχουν. Ωραία. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, τι γίνεται ένα παιδί, είπαμε ότι τελειώνει το γυμνάσιο, επαγγελματικά πού μπορεί να ασχοληθεί? Τελειώνει το γυμνάσιο και το λύκειο, ή μόνο το γυμνάσιο? Όταν ένα παιδί τελειώσει το γυμνάσιο, στην ουσία είναι σαν να έχει απολυτήριο, έχει μάλλον απολυτήριο ισότιμο με ένα παιδί που έχει τελειώσει το γυμνάσιο γενικής αγωγής. Οπότε έχει τις ίδιες δυνατότητες. Ένα παιδί τώρα που τελειώνει το λύκειο, έχει πάλι τις ίδιες δυνατότητες με ένα απόφυτο από τα επαγγελματικά λύκεια. Σχετικά με τα μαθήματα τώρα που είπαμε πριν, στο γυμνάσιο
είναι ακριβώς τα ίδια μαθήματα, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Μπορεί το πρόγραμμα να είναι εστιασμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει δουλειά από το σπίτι, ότι υπάρχει ελαστικότητα προς το να περνάνε τα μαθήματα. Το κάθε παιδί έχει τις εργασίες του για το σπίτι και δουλεύει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο. Ναι, κάνει εργασίες για το σπίτι δηλαδή, τα μαθήματά του. Βέβαια, ναι, πρέπει... πάντα δίνονται εργασίες για το σπίτι και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο ύψιστο των δυνατοτήτων κάθε παιδιού. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ήρθαν σε μια δομή διαφορετική και ότι περνάνε με χαλαρότητα τις τάξεις. Συνεχίζουν και στο πανεπιστήμιο τα παιδιά? Στο πανεπιστήμιο όχι. Από τα δικά μου σχολεία δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Θα πρέπει μετά από το γυμνάσιο, από το ειδικό γυμνάσιο, να πάει κάποιο παιδί να κάνει εγγραφή στο γενικό λύκειο. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοια πάντως. Νομίζω ότι πολλά παιδιά κάποια στιγμή αποφυτούν από τα ειδικά σχολεία και συνεχίζουν στα... Ναι, υπάρχουν παιδιά που μπορούν. Σε πανεπιστήμιο όχι, αλλά σε ΤΕΗ μπορούν να δουλέψουν, να φοιτήσουν τα παιδιά όταν τελειώσουν το ειδικό επαγγελματικό λύκειο. Με κατατακτήρες εξετάσεις. Πανελλήνιες, ναι. Με πανελλήνιες. Μάλιστα. Ωραία, να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Συζητάμε με την φιλόλογο ειδικής αγωγής, την κυρία Χρυσή Τριανταφύλου, φιλόλογο στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ορεστιάδας. Κυρία Τριανταφύλου, να δούμε όμως λίγο και τους χώρους του σχολείου, να ακούσουμε την Ελένη Στεφάνου, που είναι η κοινωνική λειτουργός, τι μας είπε και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Το σχολείο μας λοιπόν είναι το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο. Λειτουργεί φέτος για πρώτη χρονιά από το Σεπτέμβριο του 2016. Ακόμα δυστυχώς έχουμε λίγους μαθητές, διότι είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά προσεχώς θα αποκτήσουμε και καινούριους. Το σχολείο μας απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου ή απόφοιτους δημοτικού, είτε γενικών είτε ειδικών σχολείων, οι οποίοι παρουσιάζουν μια συνολική βραδύτητα σε όλα τα μαθήματα, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το ρυθμό των υπολείπων μαθητών και θέλουν μια πιο απλή διδασκαλία, με ένα πιο απλό τρόπο διδασκαλίας. Στο δικό μας σχολείο υπάρχει η δυνατότητα και να μάθουν τα παιδιά κάποιες στοιχειώδεις ακαδημαϊκές γνώσεις, τις ίδιες ακαδημαϊκές γνώσεις που παρέχει το κάθε γυμνάσιο, σύν του ότι εμείς σαν επαγγελματικό γυμνάσιο παρέχουμε και κάποια επαγγελματική κατάρτιση. Ήδη από του χρόνου θα λειτουργήσουν σε εμάς κάποια εργαστήρια στην πληροφορική, στη φοιτική παραγωγή, σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και στην παραγωγή και σχεδιασμό ενδύματος. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας που παρέχουμε εμείς, μπορεί ο κάθε μαθητής εδώ πέρα να έχει μια καλύτερη προσαρμογή και στο πλαίσιο του σχολείου και μια προσαρμογή στα μαθήματα, να μπορέσει να πάρει το απολυτήριό του αύριο μεθαύριο. Από το γυμνάσιο μπορεί να προαχθεί στο Λύκειο. Εμείς έχει αποφασιστεί ότι από του χρόνου θα είμαστε γυμνάσιο Λύκειο. Και κάποιος που έχει το απολυτήριο από εμάς και από τις τέσσερις τάξεις του Λυκείου θα μπορεί να προαχθεί είτε σε ΑΗ, είτε σε κάποιο ΤΕΗ, είτε σε κάποιο ΙΕΚ, σε κάποιο τύπου μεταλλικιακή εκπαίδευση. Στο σχολείο μας παρέχεται κάποια εξατομικευμένη υποστήριξη από κάποιες ειδικότητες, από κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, προσεχώς θα έχουμε και ψυχολόγο και βοηθητικό προσωπικό. Μέσα από αυτές τις ειδικότητες μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες όλων των παιδιών, για παράδειγμα μέσα από την λογοθεραπεία μπορούν κάποια παιδιά με δυσλεξία να έχουν μια καλύτερη προσαρμογή. Εμείς σαν σχολείο δεν στεκόμαστε μόνο στις ακαδημαϊκές γνώσεις, όπως είπα και πριν, πέρα από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και την επαγγελματική κατάρτιση, στοχεύουμε και στην εκμάθηση δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκμάθηση κοινωνικών συμπεριφορών, στην αυτόνομη διαβίωση. Κάνουμε δράσεις που μπορούν να εντάξουν τα παιδιά στη ζωή της κοινωνίας, κάνουμε δράσεις, επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκδρομές. Γενικά στόχος μας είναι μια ολική, να παρέχουμε στα παιδιά μια
μια ολική εκπαίδευση, γενικές γνώσεις. Δηλαδή γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες και στην καθημερινότητά τους. Αυτά. Κυρία Τραγαφύλλο, εσείς γιατί επιλέξατε να εργαστείτε στην ειδική αγωγή? Να πούμε καταρχήν, τελειώσατε φιλόλογος. Ναι, τελείωσα φιλόλογος στο τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Και η αλήθεια είναι ότι στο τρίτο έτος είχα ένα επιλεγόμενο μάθημα ειδικής αγωγής, γιατί είχα πάρει κατεύθυνση ψυχολογίας. Και εκεί κατάλαβα ότι ήταν κάτι που θα μου άρεσε. Απλά ήθελα να δω αν μπορώ να το αντέξω και στην πράξη, γιατί πολλές φορές, όχι πολλές φορές, η θεωρία είναι πάντα διαφορετική από την πράξη. Οπότε συνεργάστηκα με μια καθηγήτρια που είχα στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Και δούλεψα αρκετά χρόνια με περιστατικά με αυτισμό και κατάλαβα ότι ήθελα να το συνεχίσω και να εξειδικευτώ πάνω σε αυτό. Και εκεί μετά αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και με ενδιαφέρει αποκλειστικά ο συγκεκριμένος τομέας. Πόσα χρόνια κάνετε αυτό το επάγγελμα? Σε πόσα χρόνια είστε στο σχολείο? Στο συγκεκριμένο. Στο σχολείο ειδική αγωγή. Στο σχολείο ειδική αγωγή, συνολικά και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είμαι από το 2004. Λοιπόν, πάνω από 10 χρόνια, 13 χρόνια. Ναι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Έχουν περάσει. Και νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν δεν σ' αρέσει, δεν μπορείς να δουλέψεις στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Δεν είναι ένα επάγγελμα που το κάνεις καθαρά για να βγάλεις χρήματα. Είναι ένα επάγγελμα που πραγματικά πρέπει να σ' αρέσει για να μπορέσεις να αποδώσεις, γιατί χρειάζεται αρκετή υπομονή και πολλές φορές να αναπροσδιορίζεις τα πράγματα από την αρχή για να δεις πώς μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι καθηγητές έτσι πρέπει να είναι. Γιατί νομίζω ότι οι καθηγητές στα σχολεία είναι χρόνια. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορούν να πάρουν μετάθεση σε άλλο σχολείο και δεν το κάνουν. Η αλήθεια είναι, μιλώντας τώρα, εννοείται για τους καθηγητές. Ναι, των σχολείων ειδικής αγωγής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουμε την ίδια φιλοσοφία. Ότι μας αρέσει το αντικείμενο και από την άλλη πρέπει να είσαι και εξοικειωμένος με το γεγονός ότι θα χρειαστεί να μετακινήσει και να αλλάζει σχολεία. Γιατί δεν υπάρχουν μόνιμοι καθηγητές ειδικής αγωγής. Οπότε είναι και αυτό ένα από τα μείον γενικότερα του επαγγέλματος. Τι πάνε που δεν υπάρχουν μόνιμοι? Στα σχολεία όλα υπάρχουν μόνιμοι καθηγητές. Όχι, στα σχολεία ειδικής αγωγής δεν υπάρχουν διορισμένοι καθηγητές. Για ποιο λόγο? Λειτουργεί μόνο με αναπληρωτές τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι μια αδικία? Όταν ξέρεις ότι στα γυμνάσια και στα λύκια της χώρας, στα υπόλοιπα σχολεία υπάρχουν μόνιμοι καθηγητές, διορισμένοι. Προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν διορισμοί, αλλά η αλήθεια είναι με τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων δεν έχει γίνει κάποια κίνηση για μόνιμους διορισμούς. Μα δεν είναι μια δομή που ιδρύθηκε πριν λίγους μήνες, λέω για τα ειδικά σχολεία. Είναι μια δομή που λειτουργεί δεκαετίες. Έχετε δίκιο. Ωστόσο, δηλαδή, όμως, δεν υπάρχει μόνιμος καθηγητής σε ειδικά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Υπάρχουν μόνο εκείνοι οι οποίοι ήταν από τη γενική αγωγή και έκαναν μετάταξη στην ειδική αγωγή με κάποια εξειδίκευση. Διαφορετικά, το σύνολο των σχολείων, των ειδικών σχολείων, όπως και τα τμήματα ένταξης, στελεχώνονται από καθηγητές, από αναπληρωτές καθηγητές. Δηλαδή, εσείς τώρα για να γίνετε μόνιμοι καθηγητές πρέπει να διορθείτε σε ένα άλλο σχολείο και να κάνετε μετάταξη. Γενική αγωγή, αλλά γενικότερα και οι διορισμοί και στη γενική αγωγή είναι ελάχιστοι πλέον. Μάλιστα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό δείχνει όμως ίσως μια άλλη αντιμετώπιση από την πλευρά της πολιτείας. Θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα στην ειδική αγωγή. Είναι αδικία το ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί, αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα. Αν γίνονταν και πιο οργανωμένα, θα ήταν σίγουρα σε καλύτερο επίπεδο. Αλλά έχουμε προχωρήσει αρκετά βήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε κάποια στοιχεία μήπως για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών? Εννοείται στατιστικά. Στατιστικά ή από προσωπική εμπειρία, μιλώντας με κάποιους συναδέλφους, γιατί είστε και χρόνια στο επάγγελμα. Αν έχετε κάποια επαφή με γονείς, κάποιο απόφοιτο ή με κάποιον απόφοιτο προηγούμενων ετών. Βρίσκουν τα παιδιά αυτά δουλειά? Με την λειτουργία των συγκεκριμένων δομών, όπως είναι η δομή που ιδρύθηκε φέτος στην Ορεστιάδα, νομίζω ότι πλέον τα παιδιά θα έχουν δυνατότητες να μπορούν να δουλέψουν. Πιο πριν ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα, γιατί δυστυχώς η εκπαίδευση σταματούσε στο ΕΕΚ, από το οποίο μπορούσες να φοιτήσεις μόνο σε μια σχολή στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και έπειτα τίθεται και το θέμα της μετακίνησης και κατά πόσο μπορεί και όλη η οικογένεια να αλλάξει τη ζωή της.
Γιατί το παιδί δεν μπορεί να μείνει μόνο του. Δεν μπορεί να μείνει μόνο του, βέβαια. Πρέπει να χωριστεί η οικογένεια. Έπρεπε κάποιο να πάει μαζί του μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μιλώντας για την οριστιάδα πάντα. Ναι. Εντάξει, στην Αθήνα σίγουρα υπάρχουν πιο πολλές δομές. Ναι, κάποιο είναι από την επαρχία, θα πρέπει να πάει στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι. Για να πάει το παιδί σχολείο να εκπαιδευτεί. Μάλιστα. Ναι, όσο πάει όμως γενικότερα τα τελευταία 3-4 χρόνια βλέπουμε ότι γίνονται ενέργειες για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να έχουν κάποια επαγγελματική αποκατάσταση. Το ακούω και στενοχωριέμαι, ας πούμε, αλήθεια. Εγώ από την άλλη, επειδή είμαι αρκετά. Δεν αισθάνομαι ντροπή. Ναι. Στενοχωριέμαι. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά όταν βλέπεις βαθμιαία ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ναι, μεν υπάρχει μια στεναχώρια για αυτά που έγιναν παλιότερα, αλλά είναι θετικό το ότι γίνονται κινήσεις για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να δουλέψουν στο μέλλον. Έχω ακούσει στο παρελθόν ότι υπήρχαν και καθυστερήσεις στους διορισμούς. Εννοείται, στις προσλήψεις, στις δικές μας, ναι. Δηλαδή υπήρχε περίοδος που... Δεκέμβριο, Γενάρη, έφτανε ο καθηγητής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν. Αλλά πραγματικά η χρονιά που πέρασε, οι περισσότεροι ήμασταν στις θέσεις μας από το Σεπτέμβρη. Αρκετά μεγάλος αριθμός. Είναι σημαντικό πάντως οι γονείς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πλέον δυνατότητες για τα παιδιά τους και όσο μπορούν να είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και να κοιτάζουν να λειτουργούν με βάση το πώς το παιδί τους θα μπορέσει να τα καταφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Να είναι ευτυχισμένο και σε δομές που πραγματικά του ταιριάζουν. Είναι κάτι πραγματικά δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δουλεύουμε με βάση τις δυνατότητες που έχει το παιδί μας, έτσι ώστε να του δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια για να έχει αυτή την επαγγελματική αποκατάσταση αργότερα. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μας πείτε πώς, επειδή τελειώνει και η σχολική χρονιά, αλλά το Σεπτέμβριο έρχεται μια νέα σχολική χρονιά, έχουμε την ελπίδα τα προβλήματα να είναι πολύ λιγότερα και οι εγκαταστάσεις και τα σχολεία να πληρούν τις προϋποθέσεις αξιοπρέπειας για όλες αυτές τις οικογένειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορεί ένας γονέας να καταλάβει το παιδί του πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο και τι θα συμβουλεύατε εσείς έναν γονέα, μιλώντας όχι μόνο από την εμπειρία σας από τα ειδικά σχολεία, αλλά και ως μητέρα. Λοιπόν, θα ήθελα, μιλώντας σαν μητέρα, είναι καλό λίγο να μη σκεφτόμαστε την ταμπέλα ειδικό, γιατί πολλές φορές αυτό είναι που τρομάζει τους γονείς και δεν κάνουν την κίνηση για να ψάξουν για κάτι περαιτέρω για το παιδί τους. Αλλά από την άλλη, το να κρατάς ένα παιδί σε ένα σχολείο γενικής αγωγής και να υπάρχει ο κίνδυνος του bullying, να υπάρχει ο κίνδυνος να περιθωριοποιηθεί, να νιώθει μια συνεχή ματέωση και να καταλήξει να φεύγει από το σχολείο, αυτό που ονομάζουμε σχολική διαρροή, αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν και ως γονείς πιστεύω ότι ενδόμηχα γνωρίζουμε αν το παιδί μας λειτουργεί φυσιολογικά ή όχι. Αν έχουμε δηλαδή έστω και κάποια υποψία, είναι καλό να απευθυνθούμε στο ΚΕΔΗ που υπάρχει στην πρωτεύουσα, στην Αλεξανδρούπολη δηλαδή, εδώ στον Εύρο. Εκεί θα γίνει η αξιολόγηση και από εκεί προτείνεται η κατάλληλη δομή για το παιδί με βάση τις δυσκολίες του και τις δυνατότητές του. Μπορεί να επισκεφθεί και κάποιον παιδοψυχολόγο γονέας. Είναι στην ομάδα, μέσα στο ΚΕΔΗ. Το παιδί αξιολογείται από ειδικό παιδαγωγό και από ψυχολόγο και επίσης κοινωνικός λειτουργός μιλάει με τους γονείς. Σε ποια ηλικία το καταλαβαίνει ο γονέας? Αν δεν είναι κάτι εμφανές. Αν δεν είναι κάτι εμφανές, κοιτάξτε μέχρι. Προφανές, μάλλον, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή έκφραση, αλλά με την πρώτη ματιά. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γενικότερα, αν ένα παιδί βλέπουμε ότι δεν κινείται. Δεν κοινωνικοποιείται, δεν κινείται αντίστοιχα με τα άλλα παιδιά της. Δεν κινείται αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δεν κινείται αντίστοιχα με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του και μαθησιακά, αλλά και κοινωνικά. Πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει και πολλές φορές να ακούσουμε και τις προτροπές των δασκάλων. Στον νηπιαγωγείο το καταλαβαίνουμε αυτό. Στον νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι πιο εμφανής η περιπτώσεις. Άρα μιλάμε για τον παιδικό σταθμό. Ναι. Και από τον παιδικό σταθμό και από τον νηπιαγωγείο, αλλά νομίζω εκεί πέρα που φαίνεται καθαρά πλέον είναι στη Δευτέρα Δημοτικού. Εκεί καταλαβαίνεις αν το παιδί έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Και αν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Φυσικά προχωρώντας στο δημοτικό αυτό γίνεται ακόμα πιο εμφανές και είναι καλό να κάνουμε την κίνηση για να δούμε πραγματικά πού μπορεί το παιδί μας, ποια δομή του ταιριάζει από τη στιγμή που μας δίνεται και η δυνατότητα πλέον στην πόλη
να μπορέσει το παιδί να διαλέξει τη συγκεκριμένη δομή. Και να μην υπάρχει το ταμπού. Ναι, αυτό είναι... Και είναι και ευθύνη και των άλλων γονέων, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, να μην στιγματίζει το παιδί που πηγαίνει στο ειδικό σχολείο. Νομίζω ότι η πολιτεία έχει κάνει εγκλήματα τόσα χρόνια με την μη ύπαρξη και σωστή λειτουργία δομών, αλλά με καλύτερα εγκλήματα έχει κάνει η διακοινωνία. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να τα, σαν γονείς, να τα ξεπεράσουμε και να κοιτάξουμε το καλό του παιδιού μας. Ναι, ο γονέας πρέπει να κοιτάει μόνο το παιδί του. Το παιδί του και ναι, και όχι. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει δύναμη στο παιδί του. Και το παιδί του είναι αυτό που θα του δώσει δύναμη και θα τον ανταμείψει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό βράδυ.